Σε αυτό το σημείο θα συνεχίσουμε την εκπομπή, θα συνεχίσουμε την τόσο ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα μας με ένα μαθητή από το 8ο Λύκειο της Καλλιθέας που ήθελε κάτι να ρωτήσει. Ναι. Θα ρωτήσω την κυρία Λίτσα, αν θα θέλατε να είχατε ένα παιδί και αν μπορεί αυτό ο κύριος δικηγός μας, αν μπορεί να γίνει αυτό νομικά. Θα σας απαντήσω με τον εξής τρόπο. Ό,τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου, τα κατάφερα και με το παραπάνω. Αν είναι κάτι που μου λείπει αυτή τη στιγμή για να ολοκληρωθώ σαν οικογένεια, σαν γυναίκα και σε ευχαριστώ. Όχι για την ερώτησή σου. Σε ευχαριστώ που το κατάφερες να με συγκινήσεις. Λοιπόν, αν είναι κάτι που ποθώ για να ολοκληρωθώ αυτή τη στιγμή, είναι ένα παιδί, τίποτα περισσότερο. Νομικά θα έχει πλήρη σχήθη του γνησιού τέκνου. Το οποίο θα έχει γονείς αφότερους του συντρόφους αυτούς. Θα είναι γνήσιο τέκνο των δύο συντρόφων αυτών. Νομικά και θα έχει όλα τα δικαιώματα κληρονομικά. Οικονομικά και όλα τα δικαιώματα σαν να είναι γνήσιο. Θα ήθελες εσύ, θα ήθελες Λίτσα να υιοθετήσεις ένα παιδί. Και δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αν θα το ήθελα, κύριε Μάρκο, δεν γεννάται θέμα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα που λέει ο κύριος. Κύριε Χαλαμπίδη, είναι απλά τα πράγματα, είναι σύνθετα σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί ένας άνθρωπος που έκανε. Όχι. Είναι δύσκολο διότι προηγείται μια κοινωνική έρευνα και δεν ξέρω αυτή η κοινωνική έρευνα πού θα καταλήξει. Έχουμε τέτοιο γεγονός ανθρώπου που ουδέμια κατάφερε ουδέμια μετά από περίπτωση ανθρώπου και κατά 99% είναι οι άντρες που αλλάζουν φύλο, ουδέμια περίπτωση έχει που να, η κοινωνική έρευνα άρα να κατέληξε στο να κάνει εισήγηση στο δικαστήριο να γίνει δεκτή η υιοθεσία. Στο εξωτερικό έχει συμβεί κάτι τέτοιο, γνωρίζετε εσείς, γιατί εγώ δεν γνωρίζω, ομολογώ. Εγώ ξέρω από την Αμερική ότι υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν εγκριθεί υιοθεσίες. Επομένως, στην Ελλάδα μιλάμε για πολίτες δεύτερης κατηγορίας, στη δική μας περίπτωση, στη δική μας κοινωνία. Κοιτάξτε, είναι απελευθερωμένοι, είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Κοιτάξτε, είμαστε πολύ απελευθερωμένοι, αλλά δεν είμαστε οργανωμένοι. Και τελείως διαφορετικά πράγματα από που το άλλο. Είναι γραφειοκρατικά και αυτά. Όχι, είναι θέμα νομοθεσίας, είναι θέμα μιας κοινωνικής ολοκλήρωσης, γιατί η έννοια μιας απελευθέρωσης σημαίνει και οριμότητα. Απελευθερωμένοι είμαστε. Όριμοι δεν είμαστε να δεχθούμε σαν κοινωνία και σαν θεσμό ορισμένα πράγματα. Κάπω αυτά τα δύο δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ του. Αλλά έχουμε ελευθερία. Αυτή τουλάχιστον την περίπτωση. Στην εποχή που ζούμε είμαστε πολύ πιο ελεύθεροι. Σαφώς. Να μιλήσουμε λίγο για το γάμο. Τον οποίο. Πριν φτάσουμε, ναι. Κύριε Μάρκο. Ήθελα να πω στον κύριο Χαραλαμπόπουλο. Χαραλαμπίδη. Λοιπόν, κύριε Χαραλαμπίδη, θέλω να μου πείτε εν περιλήψη τι δικαιολογητικά χρειάζονται για κάποια υιοθεσία. Δηλαδή εγώ, σαν άτομο. Να μην έχεις άλλα παιδιά. Μάλιστα. Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Και πρέπει να κάνει κάποιος μια αίτηση στο δικαστήριο, αλλά το δικαστήριο θα λάβει υπόψη την κοινωνική έρευνα που θα κάνει κάποια κοινωνική λειτουργός. Αυτή θα ερευνήσει θα την οικονομική κατάσταση. Μόνο υπόψη. Σίγουρα θα σταματήσει εκεί. Σίγουρα θα κολλήσει εκεί. Έχουν ζητηθεί πάντως. Εγώ δεν έχω ξέρει. Έχουν ζητήσει άνθρωποι που έχουν κάνει. Μία τέτοια περίπτωση ξέρω. Όχι, κύριε Μάρκο, δεν μιλάμε για να δεν έχει αναφερθεί. Και για να σας δείξω το πόσο δύσκολο είναι, σας εγγυώμαι ότι θα γίνω εγώ η εξαίρεση στον κανόνα. Εσύ σκοπεύεις δηλαδή να αποκτήσεις ένα παιδί, πας στη θυσία και σκοπεύεις να κινήσεις όλες τις διαδικασίες αυτές. Σίγουρα. Και αν η κοινωνική έρευνα αποδείξει και στη δική σου περίπτωση ότι εσύ δεν μπορείς, δεν δύναμη να υιοθετήσεις ένα παιδί. Τι σκοπεύει να κάνει, δηλαδή. Όταν αποδείξει σε ποιον τομέα ότι δεν μπορεί. Μα είπε ο κ. Χαλαμπίδης ότι γίνεται μια έρευνα, τη οποία σύντομα τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Αλλά το δικαστήριο δεν δεσμεύεται. Και επειδή η κυρία Λίτσα, όπως την βλέπω, είναι μια αξιοπρεπής κυρία, μπορεί να πείσει και τον κοινωνικό έλεγχο, την κοινωνική λειτουργό, να κάνει μια θετική. Μήπως υπάρχει προκατάληψη, κύριε Χαλαμπίδη, στις περισσότερες περιπτώσεις. Το Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Διεθνές Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μπορεί να του προχωρήσει παραπάνω. Αν το ελληνικό δικαστήριο δεν δικαιώσει, δηλαδή. Έχω και αυτό το δικαίωμα. Ναι. Έχω και αυτό. Διότι, από τη στιγμή που ο νόμος δίνει όλα τα δικαιώματα του πολίτου, εμπορκημένο την αναγνωρίζει ως γυναίκα από εδώ και πέρα, εάν κάνει κάποια ρατσιστική διάκριση το δικαστήριο ή κοινωνική λειτουργό, μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσεί θα υπερασπιζόσασταν σε αυτή την προσπάθεια την κυβέρνηση. Ναι, εγώ πολύ ευχαρίστω θα έκανα μια τέτοια σας προσπάθεια. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Και νομίζω θα πείθαμε σιγά σιγά πρώτα την ελληνική κοινωνία και μετά την κοινωνική λειτουργό για να. Μια ελληνική κοινωνία όμω που δείχνει σε αυτό το σημείο να έχει προκαταλήψει. Δεν την κατηγορώ. Όταν η κοινωνική λειτουργή κρίνουν, δεν ξέρω κι εγώ με ποια κριτήρια του ανθρώπου αυτού τότε. Ίσως το διεθνές δικαστήριο. Όχι, άμα πάει στη γειτονιά, ρωτήσει τους γειτονές, τις γειτόνισσες, ποια είναι η πολιτεία της, ποια είναι η ευπρέπειά της, ποια είναι η αξιοπρέπειά της και πιστεί ότι το κοινωνικό περιβάλλον την αποδέχεται, μπορεί η κοινωνική έρευνα να καταλήξει. Σίγουρα η Λίτσα έχει στο πλευρό της μια ολόκληρη περιοχή. Εσείς σκοπεύετε δηλαδή να πάτε στο δικαστήριο να υποστηρίξετε το αίτημα της Λίτσας να υιοθετήσει ένα παιδί. Ναι, αν με καλέσει βεβαίως. Γιατί όχι.
Θα ήθελα να πω ότι εφόσον σε αυτήν την εκπομπή θέλουμε να δείξουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, δεν θα ήταν σωστό να υπάρξει μια τέτοιου είδους προκατάληψη. Δηλαδή, ναι, αλλά το αποδεικνύει η πράξη. Ιδιαίτερα από κοινωνική λειτουργό και αυτό κάποια ψυχολόγο που θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα σε όλους τους άλλους για να ακολουθήσουν. Γι' αυτό είπα και εγώ, δεν ξέρω με ποια κριτήρια κρίνουν και δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο. Αλλά αν η Λίτσα είναι αποφασισμένη να γίνει εξαίρεση, τότε εμείς το ευχόμαστε. Αν τα καταφέρει, μπράβο της. Δεν έχω κανένα άλλο. Ήθελα να ρωτήσω εγώ κάτι. Δεν έχετε κανένα άλλο όνειρο. Όλα τα άλλα όνειρά σας έχουν εκπληρωθεί. Ήθελα να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Εσείς, το ένστικτό σας προέρχεται, αν θέλετε εντός εισαγωγικών ένστικτο, προέρχεται από την αλλαγή του φίλου σας, επειδή θέλατε να γίνετε μια γυναίκα. Δεν είναι φυσικό μητρικό ένστικτο. Δεν είναι φυσικό εσείς. Μητρικό ένστικτο. Ακόμα και ναι. Στην περίπτωση της γυναίκας. Βυθίζουμε, βυθίζουμε ναι. Έχουμε εδώ πολλές κοπέλες που μπορούν να πούν κάτι πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Πάντως, ό,τι θέμα και αν βάλετε, εγώ ξέρω να πω ότι αν είχα ένα παιδί, θα μπορούσα να το μεγαλώσω με τέτοιο τρόπο, να του προσφέρω αυτές τις ηθικές αξίες που έχω να του προσφέρω και σας πληροφορώ ότι είναι σε μεγάλο βαθμό, να το αποκαταστήσω πραγματικά, να το κάνω ένα σωστό άνθρωπο στην κοινωνία και νομίζω ότι αυτό το δικαίωμα δεν έχει το δικαίωμα να με το στερήσει. Κατά πόσο κύριε Σκητίνε, μισό λεπτάκι μου. Να απαντήσω ακούγοντας τη συζήτηση όπως διαπλέκεται. Έχει μια τρομακτική επιθυμία. Ναι, αισθάνομαι ότι γίνεται μια προσπάθεια του μαύρου άσπρου. Δεν επιτρέπεται, επιτρέπεται, κάνει, δεν κάνει. Εδώ πάντα βλέπουμε κάποια δεδομένα που η δική μας κοινωνία ορίζει. Και κατά πόσο νομικά έχει το δικαίωμα μια γυναίκα, που είναι γυναίκα, και αυτό να μην το ξεχνάμε, ότι πια είναι γυναίκα. Το αισθάνεται, εκφράζεται, είναι παντρεμένη, ζει με έναν άνθρωπο. Δεν είναι παντρεμένη. Είναι παντρεμένη σε μια σχέση. 14-15 χρόνια. Είναι 15 χρόνια με έναν άνθρωπο, μέσα σε ένα θεσμό μια σχέση. Αυτό λοιπόν το άτομο πρέπει να ξέρετε ότι έχει ψυχοβιολογικά εκφραστεί πλέον σαν γυναίκα. Λειτουργεί με αυτούς τους μηχανισμούς. Μπορεί να γίνει μητέρα. Μπορεί να γίνει μητέρα. Επιτύχει αυτό το πολλά περιθώρια να επιτύχει. Έχει επομένως τα μητρικά ένστικτα, αυτό που αμφισβήτησε ο κύριος Τάξη. Δεν ξέρω αν η λέξη μητρικό ένστικτο περιχαρακώνεται απόλυτα και λέμε ότι αυτή έχει ή δεν έχει. Σίγουρα, όπως είπε και η ίδια, μια γυναίκα η οποία υιοθετεί ένα παιδί και είναι γυναίκα από τη φύση της, θα λέγει κανείς. Δεν έγινε με στη διάρκεια μιας επέμβασης. Δεν πάβει αυτή η γυναίκα να είναι ισοδύναμη με την παρούσα και να έχει απόλυτα τοποθετηθεί ψυχολογικά στο να μεγαλώσει ένα παιδί. Αυτά όλα όμως δεν είναι απόλυτα και δεν μπορεί να βάλει κανείς μαύρο-άσπρο. Εξάλλου υπάρχουν και περιπτώσεις γυναικών που δεν έκαναν μια αλλαγή φύλου και όμως δεν τα έχουν καταφέρει στο ρόλο τους ως μητέρες. Ασφαλώς. Ας μην είμαστε λοιπόν απόλυτοι και ας μην αμφισβητούμε ότι μπορεί η Λίτσα να τα καταφέρει. Όπως λέτε και εσείς, κυρία Σκητή, μπορεί να τα καταφέρει. Βεβαίως μπορεί, αν έχει την αλλαγή ψυχική. Στην κυρία Χιωτάκη θέλω να απευθυνθώ. Εάν καταφέρνατε και υιοθετούσατε ένα παιδί, θα μπορούσατε να του πείτε όλη την ιστορία σας. Αν χωρίς αυτό συνδυασμός. Αντιδρούσε. Χωρίς συνδυασμός, εάν υπάρχει, εάν είναι ακόμα η ισχύουσα κατάσταση σημερινή, θα ήθελα πρώτα να το προλάβω εγώ, γιατί ξέρω ότι παντού και πάντα υπάρχουν κακοθελητές. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα ήταν προτιμότερο να μάθει από μένα όλη την αλήθεια παρά από έναν τρίτο. Και σε αυτή την περίπτωση που θα του το λέγατε, θα του εξιστορούσατε τη ζωή σας. Πάντως, νομίζω ότι το έχουμε βάλει σε λάθος βάση το πράγμα, γιατί το παιδάκι εξαρτάται από το πώς θα βιώσει όλη την κατάσταση, από τα μηνύματα που θα πάρει από τα πρώτα του κιόλας χρόνια. Δεν θα καταλάβει δηλαδή. Αυτό είπα και προηγουμένως ότι ήταν Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι είμαι εσά από την αρχή, από τα πρώτα του βήματα, να του δώσω τέτοιες αρχές. Ούτως ώστε να μην του δημιουργηθούν προβλήματα. Ας μείνουμε πάντως σε αυτό που είπε και ο κύριος Ασκητής και που οι περισσότεροι συμφωνήσαμε, αν δεν κάνω λάθος, ότι μπορεί η Λίτσα να τα καταφέρει στο ρόλο της μητέρας. Είναι η γυναίκα πλέον και μπορεί να τα καταφέρει. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν το βίντεο που αφορά στο γάμο και να συζητήσουμε τι δυνατότητες έχετε και τι κενά υπάρχουν ίσως στην νομοθεσία όσον αφορά το γάμο. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Κατόρθωσα όμως με τον Α ή Β λόγο, τρόπο μάλλον, συγγνώμη. Να τα ξεπεράσω. Κατόρθωσα να γίνω ένα μέλος της κοινωνίας μας. Να με αποδεκτούν οι άνθρωποι όπως ακριβώς είμαι. Ο νόμος με αποδέχθηκε σαν γυναίκα από τη στιγμή που έγινε η διόρθωση φύλου. Απαιτώ να με αποδεχθεί και σαν πλήρες μέλος της κοινωνίας. Ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες. Αυτό σημαίνει σωστός νόμος, σωστό κράτος, χωρίς διαχωρισμούς και χωρίς ρατσισμό.
Έχετε κάποιο παράπονο και το λέτε αυτό? Βεβαίως. Και θα ξεφύγω από όλα αυτά τα θέματα και θα έρθω σε ένα θέμα νομικό. Θα έρθω στο θεσμό του γάμου. Έχω το δικαίωμα. Σαν άτομο με διόρθωση φίλου που έχει γίνει και από τη στιγμή που μου έχει παραχωρήσει το κράτος ταυτότητα γυναίκας, να μπορεί και εμένα ο γάμος μου να είναι εξίσου έγκυρος όπως σε όλες τις γυναίκες. Όχι ότι δεν είναι. Είναι. Με μία προϋπόθεση, με μία διαφορά μάλλον. Ότι εάν ο σύζυγος κάποια στιγμή δηλώσει άγνοια του προβλήματος, και εδώ ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία δεν μπορούν να έρθουν σε τεκνοποίηση, να γονιμοποιήσουν, παίρνουν το διαζύγιο σε αρκετά μικρό διάστημα. Εμένα ο σύζυγός μου, εάν πω αύριο ότι τον παντρεύομαι και κάποια στιγμή θελήσει να χωρίσουμε, με τη δικαιολογία και μόνο να δηλώσει άγνοια ότι δεν ήξερε ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, το διαζύγιο το παίρνει σε 24 ώρες μέσα. Λοιπόν, θέλω να κατοχυρώνομαι σαν όλους τους πολίτες και νομικά, σε όλα τα θέματα. Μάλιστα. Ακούσαμε την επιθυμία σας να κατοχυρώνεστε σε όλα τα θέματα. Το κράτος, όπως είπε η Λίτσα, κύριε Χαραλαμπίδη, της έχει δώσει ταυτότητα γυναίκας. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με το διαζύγιο, σε περίπτωση που θελήσει να κάνει το γάμο. Τον οποίο γάμο μπορεί να κάνει. Σίγουρα. Αυτό μπορεί να το κάνει. Αλλά με το διαζύγιο, σε περίπτωση που ο σύζυγός της, λοιπόν, όταν γίνει σύζυγός της, θελήσει να πάρει διαζύγιο, την αμέσως κιόλας επόμενη μέρα μπορεί να το κάνει αυτό. Εσύ έχεις μεγάλο λάθος, κύριε Μάρκο, και η κυρία Λίτσα έχει πολύ μεγάλο λάθος. Δεν ισχύει αυτό? Όχι, απλούστατα.